Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιάννης Μπελώνης, πιανίστας. Ο πιανίστας του Μίκη Θεοδωράκη από το 2007 σε όλες τις συναυλίες. Κύριε Μπελώνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Με εσάς κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα. Καλή σεζόν να έχετε εσείς και η εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι τιμή για μας η παρουσία σας σήμερα και η συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε. Η πρώτη συνάντηση με τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη πότε ήταν? Ήταν περίπου το 2007, 2007, 2006, 2008, εκεί. Δηλαδή αρχικά στο πλαίσιο κάποιου ερευνητικού προγράμματος λόγω της μουσικολογικής μου ιδιότητας, αλλά μετά ακολούθησαν πάρα πολλές με τη συμμετοχή μου στην Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης μέχρι το 2019, αλλά και μετέπειτα, μέχρι και που άρχισε η πανδημία, για διάφορα άλλα έργα τα οποία ενορχίστρωσα και τα οποία πήγαινα για να το συμβουλευτώ και να μου δώσει τις οδηγίες του. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες μαζί με τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, βέβαια. Και θέλω να μου πείτε λίγο, δέος, πώς ήταν η συνεργασία μαζί του? Η συνεργασία για μας, που ναι, τους νεότερους, ήταν σίγουρα ένα όνειρο το οποίο ούτε καν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα κατακτήσουμε. Αλλά αυτό που κυρίως μου έμεινε από τις συναντήσεις που είχαμε με τον κύριο Θεοδωράκη, με τον Μίκη Θεοδωράκη, ήταν η αστήρευτη αγάπη για τη μουσική και για τη νέα γενιά, αλλά και η συνεχής ανάγκη του να προωθεί, να βελτιώνει, να αναπαράγεται το έργο του, να μπορέσει να το μάθει η νέα γενιά κλπ. Η λάμψη δηλαδή στα μάτια του ήταν κάτι το εκπληκτικό, όταν ένας άνθρωπος αναγνωρισμένος από όλο τον πλανήτη περίμενε, ναι, να ακούσει τη δική μας, την πολύ μικρή συνεισφορά, και με πολλή αγωνία, με πολύ άγχος και με πολύ μεγάλη αγάπη, τόσο για εμάς που προωθούσαμε το έργο του και το αναπαράγαμε και το μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές. Η νέα γενιά λοιπόν και να έρθει σε επαφή με το έργο του, να υπάρξει μια συνέχεια, σωστά? Φυσικά, φυσικά. Δεν είναι μόνο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, είναι και όλοι οι ποιητές στους οποίους έχει μελοποιήσει. Βέβαια, είναι βέβαια η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Η συμβουλή, μία από τις συμβουλές που σας είχε δώσει και σίγουρα την έχετε υιοθετήσει, την κρατάτε και συνεχίζετε? Ως συμβουλές δεν έδινε ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν έδινε συμβουλές, αλλά μέσα από το λόγο του και μέσα από το παράδειγμά του μπορούσαμε να διδαχθούμε τα πάντα, τόσο την αγωνιστικότητα, όσο το να μην προδίδουμε τα όνειρά μας, mm, να αγωνιζόμαστε για αυτά, να μην σταματάμε να προσπαθούμε, την αγάπη για τη μουσική, την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την αγάπη για τη νέα γενιά και φυσικά για την Ελλάδα. Μάλιστα. Σε προσωπικό επίπεδο, η στόχη για το επόμενο διάστημα, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, να μας δώσετε κάποιο νέο από τη δουλειά σας? Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία ετοιμάζουμε, αλλά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Είναι και στο πλαίσιο του εορτασμού, της τριετίας εορτασμού του Μίκη Θεοδωράκη, που έχει ξεκινήσει από πέρυσι η Εθνική Λυρική Σκηνή και συνεχίζεται, θα συνεχιστεί φέτος, θα συνεχιστεί και του χρόνου, και μέσα σε αυτές τους εορτασμούς υπάρχει και δική μου συμμετοχή, όπως και πολλών άλλων καλλιτεχνών που είτε εργάζονται στη Λυρική Σκηνή, είτε τους καλεί η Εθνική Λυρική Σκηνή για να εκπροσωπήσουν, παίξουν το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Σε προσωπικό επίπεδο, υποκειμενικά πάντα, ποιο έργο του ξεχωρίζεται? Πολλά έργα είναι αυτά που με έχουν έτσι συνταράξει. Θα πω όμως ένα από αυτά που δεν είναι από τα πολύ συνηθισμένα, γιατί δεν είναι ούτε από τα πολύ αγωνιστικά, ούτε από τα πολύ ούτε από τα γνωστά λαϊκά του. Τα Λυρικά είναι ένα έργο το οποίο με έχει αγγίξει πολύ, και φυσικά ο Επιτάφιος, που εντάξει είναι από τα λαϊκά του, αλλά αυτά τα δύο έργα νομίζω. Και βέβαια πρέπει να αναφερθούμε και στην αγάπη του για την Κρήτη, βέβαια. Εννοείται. Πάντα την είχε στο μυαλό του και πάντα μιλούσε για αυτή, και ήταν πολύ στεναχωρημένος που δεν μπορούσε τα τελευταία χρόνια να την επισκεφτεί. Παρά ελάχιστες φορές. Και η έμπνευση βέβαια ερχόταν για την Κρήτη, έτσι δεν είναι? Το είχε τονίσει και ο ίδιος. Αφετηρία η Κρήτη.
Βεβαίως. Το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί στα έργα του και πολύ περισσότερο να ακούσετε και τα πρώτα κλασικά του έργα. Η μουσική δωματίου του είναι εμπνευσμένη από την παράδοση της Κρήτης και από τους ρυθμούς και τις μελωδίες της κρητικής μουσικής. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μπελόνι, για τη συζήτηση που είχαμε. Με το καλό να τα ξαναπούμε, να σας φιλοξενήσουμε ξανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.